τώρα. Είμαστε και πάνω. Είμαστε δύο κυρίες που είμαστε στον άλλο λίγο σε βρισκού. Τι γίνεται αυτό, και πες μου ότι δεν ακούγω μαζί. Thank you.
αυτό, πιθανόν τις δεκαετίες του 30 ξεκινήσαμε. Και σήμερα θα κάνουμε έτσι μια βόλτα σε ρεμπέτικα, να το πω έτσι, μονοπάτια. Καλεσμένη τη σημερινή εκπομπή, μέλη και καλή φίλη πάνω απ' όλα τη κομπανία όπω τα λέω. Στέφανο Τσιότσιο, Χριστίνα Καλιάρα και Δέσπινα Τσιότσιο. Καλησπέρα στους εσάς και στους ακροατές σας. Τι ωραία που είστε εδώ σήμερα, εγώ χαίρομαι. Γιατί ξέρω ότι είστε πολύ καλά παιδιά. Και εγώ τουλάχιστον υποβρίσκομαι μαζί σας. Και οφείλω να το πω και δημόσια, περνάω υπέροχα. Και θέλω να πω κάτι πριν ξεκινήσουμε, γιατί φοβάμαι να το ξεχάσω. Όχι για κάποιον άνθρωπο. Αν σας δοθεί η ευκαιρία, το λέω δημόσια αυτό, και δείτε ότι κάπου η συγκεκριμένη κομπανία παίζει, πάτε να τους ακούσετε. Είμαι σίγουρη ότι θα ενθουσιαστείτε. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είστε όλοι σας υπέροχοι, όλη η ομάδα. Και σήμερα είστε εδώ να μιλήσουμε όχι μόνο για την κομπανία, να μιλήσουμε έτσι και λίγο για το ρεμπέτικο. Στέφανε. Ναι. Την ευκαιρία μας και πλησιάζουμε και στα Χριστούγεννα. Δεν είναι πολλές ημέρες, κάπως χαράμε και κάτι ημέρα και να φτιάχνουμε και στον κόσμο καλά και προηγουμένα. Χριστούγεννα, με όλα αυτά που περνάμε τον τελευταίο καιρό, εμείς προσπαθούμε μέσα από μια παρέα που δημιουργήθηκε το 2016, το φθινόπωρο, από μέλη τότε του Διοικητικού Συμβουλίου του Νέου Κεραμιδίου, του Κομμουνιστικού Συλλόγου του Νέου Κεραμιδίου, που αγαπούσα τη μουσική, ήθελα να εκφραστούν. Είχαν την τύχη, έχουμε και την τύχη να το πω γενικότερα, που και η μόνη βέβαια μουσικός στην παρέα μας είναι η Δέσποινα η Στόσιο, Μακτίνουσα. Και θες πρέπει να την ρωτήσουμε μετά, θα μας πει εκείνη η λεπτομέρειες, γιατί εγώ θέλω να ακουστεί η φωνή της Δέσποινας, η οποία εδώ κάθεται με κοιτάει λίγο κάπως. Αλλά ξέρω ότι δεν φτάνει απλά για μένα να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που να έχει την ιδέα να κάνει κάτι. Για μένα πρέπει να υπάρχει και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα τραβήξει μπροστά για να γίνει αυτό το κάτι. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η ιδέα που έχει καταλήξει να είναι σταθερή. Έτσι και έτσι πράγματι έτσι είναι. Πάντα υπάρχει ένα μπροστά που θα τραβήξει μπροστά και θα ακολουθήσουν κάποιοι άλλοι που πιστεύουν σε αυτό που τέλος πάντων αποφάσισαν να κάνουν παρέα. Δες τον άλογο σε εσένα. Πες μου λιγάκι, θέλω να μου πεις πώς ξεκινήσατε. Δηλαδή μια μέρα καθόσουμε και λέγαμε τι κάνω σήμερα. Και οπότε ξέρω, εσύ είσαι και ένα παιδί το οποίο σπούδασες κλασικό πιάνο, δεν είχες σχέση με το ρεμπέτικο και ξαφνικά βλέπω εδώ ρεμπέτικη κουβέντα. Όχι ακριβώς δεν είχα σχέση, σίγουρα όλο ξεκίνησε από παιδική ηλικία. Οι εκδηλώσεις που πήγαμε με τους γονείς υπήρχαν τα κόμματα. Και όπως είπε και ο πατέρας μου, σίγουρα υπήρχε η ιδέα, αλλά υπήρχε και η καλή παρέα. Και γενικά ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμής, το έχω κάνει και την παρέα. Ξεκινήσαμε πριν 1,5 χρόνο περίπου, μία 5 γυναίκες, θα το πω έτσι απλά, οι οποίες θέλαμε στον ελεύθερο χρόνο μας να μαζευόμαστε και να τραγουδάμε λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Εγώ προσπάθησα όσο το δυνατόν περισσότερο να μαζέψω με αυτά τα αγαπημένα τραγούδια και σιγά σιγά μαζευτήκαμε και προσθέθηκαν συγγενείς, φίλοι, αργότερα γνωρίσαμε και τους υπόλοιπους πολύ πολύ καλούς φίλους και γίναμε όλοι μια υπέροχη παρέα. Και τώρα τι κάνετε. Τώρα τι μαζεύεστε. Τώρα έχει γίνει, δεν θα έλεγα, επαγγελματικό ή τίποτα. Είναι καθαρά μια αναστεχνική παρέα και θα συνεχίσω να λέω παρέα γιατί κάθε φορά που μαζευόμαστε θα γίνονται υπέροχες, αλλά κυρίως περνάμε υπέροχα. Θα γίνει και το χαμπαρά μας. Θα γελάσουμε, θα πιούμε και το κρασάκι μας, θα πούμε και τα αριστεία μας, όπως έχεις δει και εσύ. Αυτό είναι σίγουρο, είναι υπέροχη παρέα σας.
περνάτε πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και θα πω και κάτι ακόμα. Ακόμη και να έρθει κάποιος εκεί σε εσάς, τι να με έχετε λυπηθεί, να πει πώς πάω να πέρασε η καρδιά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει χωρίς καλή διάθεση. Αυτό είναι σίγουρο. Αγάπη για το ρεμπέτικο. Στέφανε, εσύ σαν λίγο μεγαλύτερο σαν τις παρέες. Το λέω σου πιο γενικό μπορείτε. Είμαι ο μεγαλύτερος παρέας. Το πρώτο να πω είναι ότι καταρχήν η κομπανία είμαστε 20 μέλη. Έτσι το πούμε, είμαστε πολλοί. Πέντε οργανωπαίκτες και 15 τραγουδιστές. Λειτουργούμε θελικρινώς, να το τονίσουμε έτσι με έντονα αυτό, προσφέροντας χαρά και διασκέδαση στο ζωγό. Όπου μας καλούν. Θα πήγαμε σε αρκετούς συλλόγους, αλλά ίσω από τώρα να αναφερθούμε που πήγαμε, τι κάναμε όλο αυτόν τον καιρό από φθινόπωρο το 2016 και μετά. Όπως είπες νωρίτερα, Μαρία, είμαι μεγαλύτερος. Είχα την τύχη να ζήσω το γραμμόφωνο. Ωραία χρόνια όμως, Στέφανε. Θεωρώ ότι ήταν ωραία χρόνια. Εμείς εδώ πέρα τώρα, η πιο νέα γενιά, έχουμε χάσει αυτή την ομορφιά της μουσικής. Δεν θα ξεχάσω, η πρώτη φορά ήταν με αυτόν τον αδέρφη μου μεγαλύτερη. Είχαν πάρτι στο σπίτι και εγώ κόφτησα το γραμμόφωνο. Ήμουν το ηλεκτρικό χέρι του γραμμοφώνου τότε. Βέβαια, μετά περάσαμε στο πικά, ή καλύτερα το πούμε ελληνικά, το ηλεκτρικό γραμμόφωνο πλέον και το βινίλιο. Προσωπικά είχα μια εμπειρία πάρα πολύ καλή από μικρός με την βυζαντινή μουσική που μπορώ να πω ότι συνδέει το άρρηκτα με το δημοτικό και το ρεμπέτικο τραγούδι πάρα πολύ και μου αρέσει αφάνταστο. Και βρήκα την ευκαιρία μέσα από αυτήν την ομάδα που συγκροτήθηκε το 2016 να εκφραστώ. Αυτό το πολύ ωραία. Το ακούμε κάθε φορά. Το ακούω. Συγχνείτε κύριε. Χριστίνα, δεν ξέρω σε κύριε. Συγχνείτε. Είναι μια φωνή ο Στέφανος που ακούγεται έτσι. Έντονα. Στην κομπανία. Η Χριστίνα η Καλιάρα είναι ένα νέο άτομο το οποίο αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική, από ό,τι ξέρω. Γράφει μουσική δική της και έχω ακούσει κάποια κομμάτια της και βέβαια είναι η κοπέλα που παίζει τον μπουζούκι. Έτσι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είμαστε εδώ σήμερα και να ευχαριστήσω τη μουσική την έχει πολύ ευχαριστώ. Καταφέραμε 20 άνθρωποι, κάθε ηλικία. Μας ακολούθησε και να περνάμε πάρα πολύ. Άνθρωποι με διαφορετικά γνωστά, έτσι. Διαφορετική νοοτροπία. Καταφέραμε αυτή τη στιγμή να μην βλέπουν την ώρα και την μέρα που δεν θα έρθουν. Τότε θα βρεθούμε για να περάσουμε όμορφα. Γιατί η μουσική είναι ένα ιδιαίτερο από του ανθρώπου. Και η μουσική δεν κοιτάζει, με σωστό ούτε λάθο, δεν κοιτάζει ηλικία. Είναι σημαντικό ότι κατάφερα αυτό μέσα σε μια μικρή γειτονιά, σε ένα μικρό χωριό, στο Ιωτραμίδι, όπου πλέον μπορώ να πω πως το αγάπησα σαν δικό μου χωριό, γιατί θα έκανα σαν πολύ οι άνθρωποι. Και είναι και ο λόγος να το πω και αυτό στον αέρα, που είμαι το κοντά σας, είμαι στην Κατερίνη, χάσω στην παρέα. Και όταν με ρωτάνε πώς μου βρέθηκε σε σύνομα, εγώ ζω τα τελευταία 14 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν κοινά μου σηκώνει που γνώρισα αυτά τα παιδιά και που μου δόθηκε η ευκαιρία από τη Δέσποινα να είμαι κοντά τους και να παίζω όσο μπορώ προσπαθώντας να παίξω το ζωτή. Έμεινα, ήταν ο λόγος λοιπόν που έμεινα κοντά τους. Και θέλω τα πράγματα να μου πάνε καλά στην Κατερίνη και να μπορέσω να μην δω για το υπόλοιπο της ζωής μου όσο και αυτό που είναι δυσαρεστικό. Και πιστεύω ότι δεν θα σταματήσει όλο αυτό που ξεκίνησε με την κουμπάνια, δεν θα σταματήσει. Γιατί όταν γίνεται καθαρά από αγάπη και αφού είναι κερδός όλο αυτό, δίνοντας μόνο χαρά και περιμένοντας τις επόμενες γενιές να πάρουν κάτι μέσα από όλο αυτό, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσει.
γιατί ρεμπέτικο και όχι δημοτικό. Και το καλύτερος, το ρεμπέτικο. Γιατί πιστεύω ότι το ρεμπέτικο όπως και το ρεμπέτικο έχει μεγαλύτερη επίχυση σε όλες τις ηλικίες, είτε σε νέους, είτε σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία, ακόμα και στα παιδιά μας. Τα βλέπω, τα έχουν μαζί μας στις πόρτες και διασκεδάζουν μαζί μας στην κουβέντα. Έχουμε μάθει όλα μας τα τραγούδια. Τραγουδάνε μαζί μας. Τραγουδάνε μαζί μας, μέσα οι εκδηλώσεις. Και πιστεύω ότι είναι τραγούδια που ο κόσμος περνάει καλά. Στέφανε, εσύ πώς κόλλησες τώρα σε αυτήν την πάλη, έτσι, σε φώναξε η κόρη σου. Και αποφάσισες να είσαι κι εσύ εδώ, να στηρίξεις αυτή την ιδέα. Γιατί από ό,τι είπε η ιδέα στην αρχή, ήταν πέντε γυναίκες. Πέντε γυναίκες στην αρχή. Ναι, εμείς ήρθαμε λίγο μετά από το ΕΤΚΑ. Ήρθαμε τα παιδιά λίγο μετά. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ο τρόπος βασικά που μπορούσε να έρθω τα παιδιά. Ήταν λοιπόν να υπάρξει και μας πλησίασε ένα άτομο, μας είδε τι μας είχε κάνει στο χωριό και θέλοντας να μας γνωρίσουν, καλώς ήταν κοντά τους, έπρεπε να δούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε. Όταν λοιπόν πιάσαμε το θέμα της μουσικής, η δέσποινα μας είπε πες τη μουσική. Βρίσκαμε τόση λαχτά να μπούμε σε μια παρέα που να αγαπάει τη μουσική, που αμέσως και μου και είπα, είπαμε ναι, πες μου μουσική. Εμείς όμως δεν παίζαμε μουσική. Μέχρι είχαμε τα ωραία στο σπίτι, ήταν μια φλόρα μεγάλη που υπήρχε μέσα μας. Αλλά τότε δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθούμε. Και δώσαμε ένα άλλο παιδί μια συνάντηση με τα παιδιά και είπαμε να βρεθούμε σε λίγες μέρες, να πιούμε ένα καφέ. Το παιδί μας ό,τι έχει στο σπίτι το πόρτο να μπορεί να φέρει. Και να δούμε τι μπορεί να γίνει όλο αυτό. Όταν πήγαμε εκεί λοιπόν, βρήκαμε τη Δέσποινα, η οποία γνώριζε φυσικά η ψυχή. Ήμασταν σε μια λίστα από τραγούδια, εμείς παρακούσαμε. Αλλά φυσικά δεν θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Και μας είπε, περάσε από τις 1,5 μήνα, 2 μήνες, θα φάμε καλά. Σήμερα έχουμε μια υποψηφίση, θα κάνουμε μια παράσταση. Εγώ τότε είπα στη Δέσποινα ότι δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Αγαπώ τον Κουζίκη πολύ, αλλά δεν ξέρω αν φτάνει για να μπορώ να το υποστηρίξω. Και μου είπε, πήγαινε σπίτι σου. Πήγαινε, εγώ σε θέλω κοντά μας, γιατί αγαπάς πάρα πολύ τη μουσική και την ελληνική μας παράδοση. Και θέλουμε τέτοια άτομα, μου είπε. Και δες τι μπορείς να κάνεις. Μου έδωσε λοιπόν ένα τραγουδάκι, μου έδωσε μια λίστα με 30 τραγουδάκια. 30 δέσποινα. 30. Μέσα σε 2 μήνες όσο και αν ακούγεται περιοδικό. Είναι πολύ μικρό. Δεν είχα ξανασχοληθεί με το κουζούκι ποτέ. Άρχισα να θυμάζω 4-5 τραγούδια του παράθυρου. Δεν είχα μπροστά μου ποτέ χαρτιά και όταν παίζω πώς μας και εσύ, σε σένα σε τον λόγο του η Χριστίνα απάντησε και να είσαι μέσα στο πρόβλημα. Τέλος. Πάντως, δεν μπορούσα να κάνω από μικρός. Προσπάθησα να το περάσω στα παιδιά μου. Και τα δύο κορίτσια, η μία κιθάρα, η δέσποινα πιάνο. Ήξερα πόσο αγαπάω τη μουσική. Και ειδικά το ρεπέτικο τραγούδι. Όταν συστάθηκε αυτή η ομάδα, μου λέει η Δέσποινα, παπά, θέλει να συμμετέχει στο γκρουπ που πάνε να δημιουργήσουν. Δεν το ρωτάς, πώς είναι ο ίδιος. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή όλη αυτή η ιστορία. Αλλά αυτό που θυμάμαι από παλιά Μαρία είναι ότι δεν ήθελε πολύ να δημιουργηθεί μια καλή παρέα σε ένα σπίτι, σε μια γειτονιά,
4-5 άτομα, 10 το πολύ, λίγο, κάποιος από την παρέα θα ήξερε ένα οργανάκι. Κάποιος θα είχε το κρασί, λίγο κρασάκι. Λοιπόν, τέσσερι δημιουργούνταν μια πολύ ωραία παρέα, περνούσαμε φανταστικά, το σώκανε το ξημέρωμα, με τραγούδια που αναφέρονταν στον πόλο, στον έρωτα, στα επαγγέλματα. Πόσα τραγούδια είναι αυτά που αναφέρονται σε επαγγέλματα. Πάρα πολύ. Είπες όμως την αρχική λέξη, παλιά. Παλιά. Ευτυχία, να κάνουμε μια άλλη. Από τα επιλεγμένα καταστήματα θέλουν να ζήσουν τις χώρες μας. Είναι ο Γκάρις, ο οποίος διατίθεται στο φυσικό αέριο.
οίκος της Πέμπτης με την 12. Είμαστε, επανήλθαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σχεδόν να τελειώνουμε τη δεύτερο μέρος. Περίπου 10 λεπτά. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Όταν δεν θες να περνάει. Και όταν έχεις πάρει όλα και αν δεν κάνει να μάθεις πρώτη φορά. Τυχαίνει να έχουμε έτσι άτομα στο στούντο και να μιλάμε για την καταγγελία. Και πες και την αλήθεια που περνάμε ωραία. Περνάμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά και το αγόρι αυτό ήταν αφιερωμένο από την Δέσποινα στην Κίκα.
έτσι, μας ακούει και να τη στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και τα φιλιά. Είμαι αυτή μου από τα αγαπημένα της Κύπρος. Κύπρο είναι. Εντάξει, ευχαριστούμε για εσένα. Αφού σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Την επόμενη φορά, όμως, δέστημα, θέλω να βάλεις την Κύπρο να το τραγουδήσεις. Εξής θέλω, Δέσποινα, θέλω να μου πεις λίγο τα άτομα τα οποία παίζουν. Λοιπόν, πέρα από την Σοφιάνα, είναι η Χριστίνα, κάθεται που παίζει μπουζούκι. Και θέλω να πω ότι αισθάνομαι πολύ περήφανη που μέσα σε ένα χρόνο έχει καταφέρει να παίζει για μένα, αρκετή δεν το παρακολουθείτε, σαν επαγγελματίας. Όπως την αποκαλύψε και ο πατέρας μου σε μια παράστασή μας, είναι η ανερχομένη Θεϊκή Τσιτσάνης. Λοιπόν, έχει καταφέρει μέσα σε ένα χρόνο να παίζει πάρα πολύ ωραία, να ακούει ένα τραγούδι και κατευθείαν να παίζει. Που στην αρχή μόλις άκουγε και εκείνο το τραγούδι, υπάρχει μια αμόκ. Και πάλι θα πω ότι είμαι πολύ περήφανη για την Αγούς και για την Κίκα, γιατί και οι δύο στην αρχή ήρθαν στα τυφλά, παίζανε ένα τραγούδι. Δεν μιλάω ακριβώς, παίζανε ένα τραγούδι. Και καταφέρανε να βγάλουν μέσα σε 1,5 μήνα, όπως είπε η Χριστίνα Νότερ, μία τριώρη παράσταση. Επίσης, στο Ακορντεόν παίζει ο Σάκης ο Κατσουρής. Επίσης, και ο Σάκης Αλεξιτέχνης παίζει εκτός εμπειρικά. Και ο Σάκης Αλεξιτέχνης, νόμιζα ότι ο Σάκης ήταν επαγγελματίας. Ήταν Αλεξιτέχνης, α. Όμως, ο Σάκης είναι ο έφυγος του. Και αυτός ακούει την μελωδία, αρκεί να την πεις τον τόνο, και θα συνεχίζει να παίζει. Και ο Παπαρός μου, ο Παύλος ο Ξεδάκλος, ο οποίος παίζει με ένα σαπαρινά, στην Κυριακή. Η χαρά της παρέας είναι ο Παύλος, γιατί κάνει τους αμπονίδες εκεί. Έτσι, έτσι. Και συμπληρώνω επίσης στην ορχήστρα μας, η Αναστασία Ιωζουμίδου που παίζει Εύφη και η Κυριακή Γρηγοριάδη που παίζει Βασίλια. Στέφανη, σε λίγο προετοιμάζεσαι. Ναι, ναι, ναι. Στέφανη, όμως κλείνοντας και για την πολύ όμορφη συνάντηση που θα έχει όλη πάλι στις 22 του Δεκέμβρη στο Καπνικό Σταθμό. Στο κοστιδιανάτικο χωριό του κόσμου. Ναι. Θα ήθελα να πω στην τομία πολύ γρήγορα τις εκκλήσεις που συμμετείχαμε από την ημέρα που ιδρύθηκε η κοπορία της Παλαιάς στην Αρκεραμίτη. Η πρώτη ήταν την 1η Ιουλίου στην Αρκεραμίτη του Αγίου Αναγκαίων στο δήμαρχο που φυσικά γύρνεστε που γιορτάζει η Εκκλησία και στο δήμαρχο Αναγκαίων. Το δεύτερο ήταν στο καπνικό σταθμό πάνω τα Χριστούγεννα, στο πάρκο το εξωτικό στα Τρίκαλα. Συμμετείχαμε σε μια άλλη ακόμη εκδήλωση στα Τρίκαλα που μας κάλεσε ο Σύλλογος Γυναικών Πανάπολα Λάρισας. Συνεργασία με την Αστία Περίδου Μουσών με τη διασκέδαση μιας χοροδίας Γερμανών καλεσμένης στην Πιερία να τους διασκεδάσουμε. Μια πρωτότυπη ιδέα στην παλιά γειτονιά μας, στα Καταφιώτικα, στο Παρακάλτη. Εκεί θα ήθελα να πω ότι παίρνοντας την ιδέα από κάτι που είδε στο ίντερνετ σχετικά με τη Σύρα, που στα καλά καθήματα κάποια παιδιά αισθητικά είμαστε στη νέα γειτονιά, ήθελα να παίζουν τα ομανά τους και μαζεύτηκε μια παρέα φανταστική και τραγουδούσαν όλοι μαζί εκεί. Έχοντας καθένας το ποτήρι του στο χέρι, εκεί καλέσαμε τον κόσμο να φέρουν πραγματικά τα σκαμπό από το σπίτι τους, να φέρουν το ποτό τους, να φέρουν ό,τι θέλουν να φέρουν, δεν ήταν αυτό το συνδυασμό να γίνεται με τα σουβλάκια και τα λουκάνια και τα τραπέζια και όλα αυτά που γίνονται με διάφορους συλλόγους. Έτσι πραγματοποιήσαμε αυτήν την παρέα στα Καταφιώτικα, που συμμετείχε και η παιδική μας κομπανία, τα παιδιά στο πρώτο μέρος. Εκεί είναι αυτό που είπε η Δέσποινα, δηλαδή πόσο επηρεάζεται ένας άνθρωπος από τα ακούσματα. Πιστεύω αυτά τα παιδιά που μένουν και αυτή η παράδοση θα
πολιτιστικό σύνολο του Σβερόνου, στον πράγμα χώρο και πάρα τους διασκευάσουμε. Στο καθηγό σταθμό, τελευταία, ήμασταν πάλι σε μια χρονιά που ήταν αφαιρεμένη στα παιδιά που έγραψαν εξετάσεις σε μια περίοδο που όλοι καταλαβαίνουμε τι έργος θα άνοιξαν αυτά τα παιδιά και τους κάλεσαν με διακριτική ομάδα βάση εκεί να διασκεδάσουν μαζί μας. Πέρασαν ή δεν πέρασαν, θα μας πάνε όπου ήθελε ο καθένας. Και τώρα είναι η επόμενη εκδήλωση στις 22 Δεκέμβρη το Σάββατο, στις 20 και 30, μια βραδιά με ροπέδια και λαϊκά τραγούδια και κάλεντα φυσικά, μιας και είναι ο Πασάρκα Χριστούγεννα. Σας καλούμε στο Χριστουγεννιάτικο χωριό, που για άλλη μια φορά, με πολύ αγάπη και προσωπική δουλειά των εκατοντάδων εθελοντών, η ομάδα δράσης, αυτή που πρωτοστάτησαν για πρώτη φορά στην Πέλη, μπροστά από 5 χρόνια, να υλοποιήσουν στον καθηγητή Σαββό Κατερίνης για να δώσουν κλίση και στην δυνατική χαρά στα παιδιά και ζωή στην πόλη μας. Σας καλούμε να έρθετε να διασκεδάσουμε παρέα σε μια αγνή, πραγματικά αγνή εκδήλωση. Να μπορείς καλά να τρέχεις. Να πάτε, να πάτε. Εμείς θα πάμε πάντως για να είσαι εκεί, δες και να θες να πεις κάτι για το πέρα. Ναι, θα ήθελα να πω ότι σίγουρα όλη αυτή η ομάδα και αυτή η παρέα δεν θα υπήρχε. Δεν υπήρχε και η στήριξη του σπίτι μας. Γιατί μπορεί εμείς να μας αφορμόσαστε με τα πρωτοκέφη μας, να περνάμε ωραία, αλλά αν δεν είχαμε και τη στήριξη από τους δικούς μας ανθρώπους, από τους σύζυγους, και τις γυναίκες τους άντρες, ναι, δεν θα υπήρχε το δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί. Είναι και αυτοί όλοι μαζί μας και τους ευχαριστούμε πολύ. Να πω τώρα ότι σας περιμένω στις 22 Δεκέμβρη, θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθει από όσους μας απέναντι καλά. Τελείωσε με τις προτεραιότητες. Θες να υπάρχει συνεπίζει το τέλος του τραγουδιού και όμως να παίζει μας. Θα ήθελα να θεωρήσω να τραγουδιού σαν πατέρα μου που ακούσε τρικά στα τρικά λεφτά και στα μέλη που θέλει τώρα να υποφέρουμε. Και με στείλω πολλά φιλιά και την αγάπη μου στη Σταμαντίνα, την κόρη της Στυράκη, που ακούσε τρικά τα τράγουδα πολύ. Ψυχή να το ακούσουμε.
ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε, να ενημερώσουμε και το τοπικό κόσμο ότι υπάρχουμε και πιστεύουμε την επόμενη φορά να μας απολαύσετε από κοντά. Καλέστε τους, αδερφέ μου. Καλέστε τους και δεν ξεχάσετε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την ευκαιρία που μας καλέσατε σήμερα. Καλές γιορτές και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να έρθετε και στις καρδιές μου που κοντά μας σας ακούσατε. Ό,τι καλύτερο λοιπόν είναι σε όλους. Καλή πορεία να έχετε. Έχουμε σε κομπανία ό,τι καλύτερο. Να πάνε όλα καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Ευτυχία. Να είμαι ο Αγγελόπουλος και τη συνέχεια με την εκπομπή όλα είναι θέμα παιδείας, αφού ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων μέσα από τα παραπολιτικά και τους 90,1. Μαρία, εμείς αναμένουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.